σήμερα, πράγματι το απόγευμα 6 ώρα στο Πολυκέντρο Νεολαία στην Ανδρόγειο, θα διεξαχθεί η τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στα τελευταία 2 χρόνια γύρω από την εξέλιξη αυτή τη προσπάθεια εξέλιξη κομποστοποίησης στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι αποτέλεσμα μιας διανομής. Έχουμε διανύμει δωρεάν στους δημότες από 2 φορές κομποστοποιητές και ο στόχος είναι τώρα να παρακολουθήσουμε την πορεία, την εξέλιξη του έργου κομποστοποίησης του κάθε δημότη. Δηλαδή, να ακούσουμε τυχόν προβλήματα που αναπτύσσονται, ούτως ή άλλως, εδώ να τονίσω ότι ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε. Γίνεται ένα monitor, γίνεται μια παρακολούθηση από στελέχη της υπηρεσίας μέσω τηλεφώνων και μέσω φυσικά μιας τριμηνιαίας αναφοράς. Το θυμάμαι, το λέγατε και στην αρχή που δίνατε τους κομποστοποιητές. Μπράβο. Άρα σε αυτή τη λογική κινούμαστε. Σκοπός δεν είναι να διανύμεις κάτι απλώς για να γίνει αυτό, αλλά να το παρακολουθήσεις ώστε να έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε και περαιτέρω αυτή την προσπάθεια κομποστοποίησης. Μάλιστα τώρα σειρά παίρνει ο ΕΣΔΑΚ. Τη Σκυτάλη παίρνει ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης μετά το Δήμο Ηρακλείου, όπου και αυτός από την πλευρά του θα διανύμει κομποστοποιητές και σε άλλους δήμους φυσικά. Διότι δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου σε επίπεδο Κρήτης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω την κομποστοποίηση και σε περιοχές που ξέρετε είναι ακόμα πιο πρόσφορο το έδαφος για κάτι τέτοιο, όπως είναι αγροτικές περιοχές. Ακριβώς, περιαστικές, στην ενδοχώρα του νησιού μας, όπου η κατεύθυνση, ξέρετε, η αγροτική ενασχόληση συναρτάται άμεσα με την προσπάθεια κομποστοποίησης. Γιατί ουσιαστικά και η κομποστοποίηση είναι μια ανακύκλωση των οργανικών υπολοιμάτων μας. Στις αγροτικές περιοχές τι θα μπορούν να ανακυκλώσουν μέσα σε αυτό τον κομποστοποιητή? Αυτό που είπαμε ακριβώς, δηλαδή να ανακυκλώσουν τα οργανικά τους υπολείμματα. Για παράδειγμα, οτιδήποτε υπόλοιμα τροφικό από φαγητό, από ζώα, οτιδήποτε, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί. Για το φαγητό βέβαια ξέρετε ότι το δίνουν στα ζωντανά τους, έτσι. Αυτό είναι το πολύ καλό και είναι και επιτομή κυκλικής οικονομίας στα χωριά μας. Από προαιώνια συνήθεια, η οποία λες και υπήρχε μια, ξέρετε, σοφή σκέψη που οθούσε τους ανθρώπους σε αυτή τη λογική. Η κυκλική οικονομία είναι αυτό, τίποτα δεν γίνει χαμένο, διότι τα ζωντανά, τα κτηνοτροφικά, τα ζώα δηλαδή, τα παραγωγικά ζώα, θα επιστρέψουν πίσω αυτή την σπαθογενή ωφέλεια. Άρα λοιπόν, σε αυτή όμως την κατεύθυνση κινούμαστε και φυσικά πολύ τα κλαδοκάθαρα. Αυτό που έχουμε ανάγκη στην ενδοχώρα, στο ερώτημά σας, τα κλαδοκάθαρα, που είναι πολύ μεγάλα υπολείμματα από τα κλαδέματα, από διάφορα γενικότερα αγροτικά θα έλεγα. Μα καλά χωράνε μέσα στους κομποστοποιητές έτσι όπως το εννοείτε εσείς, γιατί θα πρέπει να γίνεται σπάσιμο ουσιαστικά των κλαδιών για να μπαίνουν μετά στον κομποστοποιητή. Πολύ σωστή η παρατήρηση, η χρηματοποίηση, το σπάσιμο, η κατάτμιση, το σπάσιμο λίγο των κλαδιών είναι πολύ σημαντικό για να είναι και αποδοτική η κομποστοποίηση. Δεν μπαίνουν ολόκληρα σωστά και φυσικά θα υπήρχε και θέμα χωρητικότητος. Αλλά απαιτείται μια θεματοποίηση. Άλλωστε, οι αγρότες μας είναι πολύ συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, το μυαλό μου πάει και λίγο παρακάτω ότι ενδεχόμενα μπορούμε να γλιτώσουμε αγροτικές πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είχε μπει ως μέτρο δεν θα παίρνετε επιδοτήσεις σε περίπτωση που εσείς έχετε προκαλέσει πυρκαγιά όταν καίτε τα αγροτικά σας, τα γεωργικά σας τα υπολείμματα. Και είναι μια σκέψη παραπάνω και ένα ερέθισμα, εάν βεβαιότατα υπάρχει από την άλλη και ένα κίνητρο, θα έλεγε κάποιο. Ναι, πολύ σωστά. Το κίνητρο είναι σημαντικός παράγων σε οποιαδήποτε προσπάθεια και αλλαγή νοοτροπίας και αν να καταβάλουμε. Το παρατηρούμε τώρα και εμείς σε επίπεδο καθημερινότητας, όπου προσπαθούμε να επιβραβεύσουμε τους δημότες για την κομποστοποίηση της πόλης. Να θυμίσω ότι σε 2 μήνες από σήμερα θα δώσουν το παρόν στην πόλη μας για πρώτη φορά μεγάλοι κομποστοποιητές γειτονιάς και κομποστοποιητές πολυκατοικιών, όπου θα λειτουργούν με κάρτες, είναι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Aqua, το Interreg, όπου θα λειτουργούν με κάρτες και θα επιβραβεύεται ο δημότης με μείωση δημοτικών τελών ή ελεύθερη συγκοινωνία από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι χωρίς ισχυρά κίνητρα δεν μπορεί να αλλάξει μια λανθάνουσα νοοτροπία δεκαετιών.
Άρα λοιπόν βάζουμε στο τραπέζι, βάζουμε στο παιχνίδι και συγκεκριμένα κινήτρα για να ξυπνήσουμε έτσι το ενδιαφέρον, να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον των συνδημοτών μας. Σε δύο μήνες με κίνητρα, κομποστοποιητές της γειτονιάς, όπως λέτε και στο Δήμο Ηρακλείου. Έχετε και ένα, πριν πάω σε εκείνο το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω, για το σχολικό διαγωνισμό που έχει τίτλο «Τα ρούχα και τα παπούτσια δεν είναι σκουπίδια». Να σας ρωτήσω, λέτε ότι από τον ΕΣΔΕΚ θα δοθούν κομποστοποιητές. Ξεκινάτε από πού? Ξεκινάτε από τα χωριά του Ηρακλείου, από τα χωριά του Ρεθύμνου, πώς? Όχι, ξεκινάμε από τους δήμους που έχουν τους οικισμούς, φυσικά τα χωριά του νομού Ηρακλείου, όχι όμως του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν δήμοι μέλη μας, όπως είναι ο Δήμος της Φεστού, ο Δήμος των Αστερωσίων Αρχανών, Μαλεβιζίου, Βιάνου κλπ. Που είναι δήμοι οι οποίοι έχουν δυνατότητες να προχωρήσει η κομποστοποίηση πολύ ισχυρά. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Και μετέπειτα φυσικά στους δήμους του νομού Ρεθύμνου. Μάλιστα. Τι έχει να κάνει με αυτό το διαγωνισμό και τι ακριβώς ζητάτε από τα παιδιά, σε ποια παιδιά απευθύνεται, σε ποιες τάξεις απευθύνεται, γιατί έχει τον τίτλο, όπως βλέπω, «Τα ρούχα και τα παπούτσια δεν είναι σκουπίδια». Ναι. Προσπαθούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα ζήτημα που αφορά την ανακύκλωση ρούχων, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά υπολείμματα ή τέλος πάντων πολλά ρούχα τα οποία μένουν αδιάθετα ή τελικά καταλήγουν, κυρία Δουργεράκη, και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν χαροποιεί κανέναν, καταλήγουν στις χωματερές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν ρούχα δεύτερης ευκαιρίας σε συνημότες, συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης μέσω της Green Team, της πράσινης ομάδας του ΕΣΔΑΚ, συγκεκριμένα και στοχευμένα από μικρές ηλικίες, δηλαδή από το δημοτικό ουσιαστικά μέχρι τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όπου τα παιδιά εκεί δημιουργούν και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους γύρω από την περιβαλλοντική ενσυνείδησή τους, και προσπαθούμε έτσι με συγκεκριμένα παραδείγματα και βιωματικές τάξεις να τα ευαισθητοποιήσουμε και αυτά με τη σειρά τους, και εδώ είναι το πολύ κρίσιμο, να περάσουν αυτό το μήνυμα αργά το μεσημέρι επιστρέφοντας σπίτι, ώστε και ο γονέας να αντιληφθεί αυτή την πτυχή του ζητήματος που αφορά την ανακύκλωση ρούχων και όχι μόνο. Βλέπω ότι υπάρχουν και τα αντίστοιχα έπαθλα για τα σχολεία ως κίνητρο, έτσι. Είπαμε, το κίνητρο παντού. Ακόμα και έτσι, σε αυτή την περίπτωση, διότι ειδικά για τα παιδιά, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σφουγγάρι σε οτιδήποτε και αν ακούσουν και αντιληφθούν, αν υπάρχει και το κίνητρο, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Βλέπω ότι για το πρώτο σχολείο το βραβείο θα είναι της τάξης των 600 ευρώ με την αγορά εξοπλισμού της επιλογής του. Το δεύτερο βραβείο θα είναι αξίας 400 ευρώ για αγορά εξοπλισμού επίσης της επιλογής του και 300 ευρώ για το τρίτο σχολείο. Όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Ο διαγωνισμός ο οποίος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ενημερώσαμε τους πάντες, ενώ τα σχολεία δηλαδή τα ενδιαφερόμενα, και τις αμέσως δομές προσωπικές διάστημα ξεκινάμε.